Πού θα με πας? Πάμε να δούμε, θα καλημερίσουμε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον κύριο Χρυσόστομο. Ναι. Σεβασμιότατε, καλό σας μεσημέρι. Χαίρετε, χαίρετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Σας καλέσαμε με αφορμή μια δικαστική απόφαση από το πρωτοδικείο της Σύρου, που ουσιαστικά απαγορεύει τον χτύπο της καμπάνας, να ηχούν οι καμπάνες στις ώρες κοινής ησυχίας. 2 με 5 το μεσημέρι, αν δεν απατώμε, και 11 με 7 το βράδυ. Είναι κάτι αντίστοιχο, μου λέγατε, ότι έχει γίνει και στη Μεσσηνία. Και μην γίνει και σε όλη την Ελλάδα τώρα. Για πείτε μας λίγο. Ναι. Στην αρχή του καλοκαιριού έγινε αυτό, σε ένα χωριό, στο Μεσοχώρι, που κάποιος επισκέπτης, ο οποίος πήγε εκεί για ένα μήνα, έκανε δικαστική αγωγή, ώστε να ανασταλεί η λειτουργία της καμπάνας του ρολογιού, όχι της έναρξης των ακολουθιών, ούτε ναι, των λειτουργιών, να ανασταλεί η αναμισάωρο κοδωνοκρουσία και επιπλέον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα ασφαλιστικό μέτρο που έβγαλε το δικαστήριο. Δεν είναι η τελική απόφαση. Κατά ποιου? Εν τούτης όμως... Κατά της εκκλησίας του ναού. Του από τους κατοίκους του χωριού. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Α, αντέδρασαν. Θέλαν να επανέλθει στο κανονικό ωράριο η κοδωνοκρουσία του ρολογιού. Βέβαια, γιατί στην ελληνική περιφέρεια, στο χωριό, όταν θα ακούσει τον ντίν στη μισή ώρα ή τους τύπους στην ώρα την κανονική, έτσι, το 4, το 3, το 5, είναι ζωή για το χωριό. Υπάρχει χωριό, νομίζω, υπάρχει ζωή εδώ. Ναι. Νομίζω ότι το ίδιο έγινε με τους κατοίκους της περιοχής στην Ερμούπολη της Σύρου. Μετά την απόφαση των δικαστικών μέτρων που εφηρμόστη τα ασφαλιστικά μέτρα, υπήρξε αντίδραση και αναγκάστηκε ο εφημέριος, από ό,τι διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, να επαναφέρει την κοδωνοκρουσία έτσι όπως ήταν, χωρίς να μπορεί να εφαρμόσει τα ασφαλιστικά μέτρα. Και με τη μη εφαρμογή, κοιτάξτε, γνωρίζουμε τι έγινε τελικώς. Δεν το ξέρω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κάποιους μήνες ή κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες το καλοκαίρι να υποδεικνύουν ή να επιβάλλουν μέσα από μια δικαστική οδό τη δική τους αντίληψη κοδωνοκρουσίας, επειδή δήθεν τους ενοχλεί. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το μέτρο έναντι όλων των υπολείπων οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ή του χωριού. Ναι. Έχει να κάνει με το προσωρινό για εσάς? Δηλαδή, αν ακούγατε ότι ένα χωριό ολόκληρο λέει ότι τις ώρες κοινής ησυχίας να μην χτυπάει καμπάνα, θα ήταν κάτι αν μου βρεις το οποίο ένα χωριό, ένα δεν, βρεις, θα βρω, δεν θα βρω, απλά το ρωτώ, στην Ελλάδα δεν θα βρεις κανένα χωριό τέτοιο. Το θέτω στο Μητροπολίτη. Ναι. Εγώ το εφήρμοσα εδώ στους ναούς της Καλαμάτας όταν πρωτοήρθα, διότι άκουγα παράπονα και λέγανε ότι τους χρόνους της κοινής ησυχίας να σταματήσει να χτυπάει το ρολόι. Ναι. Και το έκανα. Σταμάτησα στους χρόνους της κοινής ησυχίας να σταματάει το ρολόι να χτυπάει για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Αλλά όταν το χωριό το ίδιο το θέλει, ο ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για ένα μήνα ή για 15 μέρες θα επιβάλλει τη δική του νοοτροπία και αντίληψη. Είναι μία εκκλησία στο χωριό. Ναι. Δεν είναι 30 εκκλησίες που ακριβώς θα χτυπήσουν όλες την ίδια ώρα. Ναι. Γι' αυτό και δεν ακούς τις πόλεις να χτυπούν οι εκκλησίες. Mm. Κακός για μένα, εμένα θα μου άρεσε να. Αλλά τέλος πάντων, στο χωριό η εκκλησία είναι η ζωή του χωριού. Υπάρχει ζωή στο χωριό. Αν μου βρεις ένα χωριό. Δίνει ένα παλμό στη ζωή και ένα ρυθμό στη ζωή. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι όλοι όσοι πάνε στα χωριά τους ξέρουν ότι υπάρχει εκκλησία, ξέρουν ότι υπάρχει καμπάνα, ξέρουν ότι υπάρχει το ρολόι. Καταλαβαίνω ότι φεύγουν από την Αθήνα και γυρίζουν και έρχονται να κάνουν την ξεκούρασή τους, αλλά πρέπει να ανταλλάσσουν όλα αυτά υπόψη τους. Σεβασμιότατε δεκτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας περιμένουμε στην Αθήνα και στο στούντιο κάποια στιγμή να μιλήσουμε για το θέμα της Ορθοδοξίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.